Τα τελευταία χρόνια δοκιμάστηκαν, φίλες και φίλοι, όλες οι συνταγές. Αριστερές και δεξιές. Αλλά το φίλτρο ήταν σούπα. Θα έλεγα φαρμάκι. Όλες αυτές οι δοκιμές μας κόστησαν πολύ ακριβά. Και σε χρόνο και σε χρήμα. Για σκεφτείτε όλοι μας. Πόσο χρόνο έχουμε χάσει σε συνωμοσιολογίες, ακρότητες, προβληματισμούς, κολοπαναρκισιστικής αυτοπροβολής τύπου Βαρουφάκη, Τσίπρα, Καμένη. Είναι καιρός να αναλογιστούμε όλοι μαζί ότι αν από 2012 υπήρχε εθνική σύμπνοια, σήμερα θα είχαμε βγει από την κρίση. Φίλες και φίλοι, εύκολες λύσεις αποδείχθηκε ότι δεν υπάρχουν. Ο κύριος Τσίπρας δεν έσκυψε το μνημόνιο Ντάλα μεσημέρι. Δεν πήψε τους ζουρνάδες και τα ταρούλια στις αγορές. Τα Ζάπια και η Θεσσαλονίκη δεν υλοποιήθηκαν ποτέ. Και τα πόνερα της πενταετίας 2004-2009, όσο και αν προσπαθούν κάποιοι να μας κάνουν να τα ξεχάσουμε, μας ακολουθούν μέχρι σήμερα. Όμως η αλήθεια είναι ότι η χώρα, η πλειοψηφία του ελληνικού λαού, εγκλωβίστηκε στην αναζήτηση μιας μαγικής λύσης. Ενός άνθρωπος που θα μας οδηγούσε απευθείας στην έξοδο από την κρίση. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του δημοψηφίσματος. Και τώρα, την Δευτέρα, ούτε ο κύριος Τσίπρας, ούτε ο κύριος Μημαράκης έχουν το δικαίωμα να ξανακριφτούν. Ο στόχος τους, τόσο της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ για αυτοδυναμία, είναι μια προπάτη. Και η τεχνητή πόλωση για τον πόνους του 50 ευρώ σε κόμματα που δεν ξεπερνούν το 28%. Μετά από 5 χρόνια, αν δεν έχουν καταλάβει τι πρέπει να συμβεί τη Δευτέρα, θα τους το πούμε εμείς. Μόνο όλοι μαζί μπορούμε. Γιατί τώρα όλοι ξέρετε ότι το πρόβλημα της ανεργίας δεν αντιμετωπίζεται με διακηρύξεις, αλλά με νέες θέσεις εργασίας, κυρίως στον ιδιωτικό τομέα. Φίλες και φίλοι, γνωρίζετε πολύ καλά το τελευταίο επτάμινο που έμεινα στο Υπουργείο Ανάπτυξης, την προσπάθεια που κάναμε εγώ και συνεργάτες μου και δουλεύσαμε σε σειρά όσον αφορά το ΕΣΠΑ, αλλά και την πατρίδα. Θέλω σήμερα να σας μιλήσω καθαρά, να μας αξιολογήσετε για τη δουλειά μας, να αναλογιστείτε τι έχει συμβεί τους τελευταίους μήνες και να μας κρίνετε. Το 2014 απορροφήσαμε κονδύλια ύψους 5,8 δισεκατομμυρίων ευρώ στο ΕΣΠΑ, σε μεγάλα έργα και μικρά, σε νοσοκομεία, σε προγράμματα για την ανεργία, σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όλα αυτά ήταν όμως μια αντιστοίχηση. Είχαν 85.000 νέες θέσεις εργασίας για τους νέους ανθρώπους στην Ελλάδα. Εδώ στην Τρίπολη εφαρμόστηκε υλοτικά το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Και ο Δήμος, ξέρουν οι δημοτικοί σύμβουλοι, ότι αφορούσε επαφείς κοινωνικές ομάδες. 1.300 οικογένειες στο Δήμο της Τρίπολης. Δυστυχώς και αυτό σταμάτησε, γιατί θα μπορούσε να καλύψει όχι μόνο την Αρκαδία, όλη την Ελλάδα. Γνωρίζω ο Βαγγέλης ο Γιαννακούρας την προσπάθεια που κάναμε για τις κοινόπιτες περιοχές. Και μέχρι σήμερα τα λεπτά πρέπει να εγκριθεί, δεν έχουν προχωρήσει. Γνωρίζουν οι φίλοι μου προμεσαίοι, το επιμελητήριο, τη μεγάλη προσπάθεια που κάναμε για τις ευρωσοβαρείς δράσεις, τις οποίες ανακοινώσαμε τόσο για την όλη την Ελλάδα, την Αρκαδία και την Πελοπόννησο. Μπορεί κάποιος να ρωτήσει, να αναζητήσει τι έγινε κατά τους τελευταίους μήνες. Ποια εκτανίευση έγινε, ποια κοινωνία έγινε, ποια εκατοχώρησα, ποιο μικρό λιθαράκι έβαλα στην προσπάθεια για την χώρα, αλλά και την Αρκαδία. Θα είμαστε τρίτη δύναμη για την Αρκαδία, για την Ελλάδα, για όλους εμάς που γνωρίζουμε να αγωνιζόμαστε μέχρι την Κυριακή.
πω να φερθώ σε δύο ονόματα. Σαβέψουμε και εμείς να τα ευχαριστήσω, αλλά και σε δύο ανθρώπους που συντρόφους μας που τον Ιανουάριο έδωσαν την πάρη μαζί μας, τον Καστανό τον Παναγιώτη και τον Αρσενά τον Νίκο. Σε δύσκολες στιγμές, εθελοντικά πήγαν σε αυτήν την προσπάθεια και σήμερα έδωσαν τη θέση τους σε δύο νέα παιδιά. Θα μου επιτρέψετε να παρουσιάσω τον ψηφοδέλτιο. Εγώ ήθελα να ευχαριστήσω τον Πασόκ που μου είπαν την τιμή για τέταρτη φορά να είμαι υποψήφιος. Ευχαριστώ και τη Δημάρχη που μου δέχτηκε στο ψηφοδέλτιο. Ευχαριστώ και τα στελέχη του κ. Σόφ Μαργαρία που μου μιλούνταν να μας ευχαριστήσω σε αυτό το δύσκολο εκλογικό αγώνα. Πιστεύω αν είχαμε άλλο ένα μήνα το εκλογικό αγώνα, μπορούσε και εγώ να είμαι πρωθυπουργός. Όλοι μαζί για να είναι το Πασόκ, η Δημοκρατική Συμπαράταξη, πριν τη δίκανε στην Αργανία.